Καλησπέρα σας. Καταρχήν, αν και οξύμορο, θέλω να καλωσορίσω όλους όσους είναι κάτοικοι στην πόλη μας, ως δήμαρχος της πόλης. Και τώρα ξεκινάω να κάνω την τοποθέτησή μου, όχι κρατώντας το δήμαρχος της πόλης, αλλά τη θέση, την πολιτική θέση ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και μέλος της Γραμματείας της Αυτοδιοίκησης. Όταν με κάλεσαν να πω στην ομιλία, δεν μου είπαν ακριβώς τι πρέπει να πω. Εγώ δεν θέλω να κάνω απολογία, γιατί όσοι έχετε δει απολογισμούς έργων δικών μου, είναι ταλαιπωρία για τον κόσμο. Μπορείτε κάλλιστα, με την έννοια των πολύ ωραίων τοποθετήσεων, μπορείτε όποιος θέλει, επειδή είσαστε όλοι χρήστες του διαδικτύου, να μπει στο διαδίκτυο και να δει στην ιστοσελίδα του Δήμου Εγάλεω, έχει όλους τους απολογισμούς τους δημόσιους με στοιχεία και υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία που μπορείτε να δείτε για τη λειτουργία και τη δράση και τον απολογισμό που έχει κάνει η Δημοτική μας Αρχή. Αν κάποιος μου έλεγε τι πρέπει να πω σε μια πολιτική συγκέντρωση για ότι πετύχαμε στο Εγάλεω, εγώ θα έλεγα πολιτικά ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντικό αυτό που είπε η Ρένα, γιατί δεν είναι αυτά που είπε και ο Δημήτρης και η Ρένα σε σχέση με το ζήτημα της διαχείρισης, ότι ο Δήμος Εγάλεω για πρώτη φορά στην απονομή ευρωπαϊκών αριστείων για τη χρηστή διακυβέρνηση βγήκε πρώτος Δήμος της χώρας. Και οι κριτές δεν ήταν κάποιοι που ήταν στημένοι από εμάς, ήταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ήταν η Γαλλική Τεχνική Βοήθεια και το Ινστιτούτο Αυτοδιοίκησης. Το ότι κατορθώσαμε και βγήκαμε πρώτοι δείχνει αν ή τι άλλο. Ότι έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Το δεύτερο που θα έλεγα είναι ότι είμαστε ο μοναδικός Δήμος στη χώρα που έχουμε βάλει σαν πέμπτο άξονα εθελοντικά στο επιχειρησιακό μας την τοπική δημοκρατία. Έχουμε κάνει κανονισμό τοπικής δημοκρατίας. Δυστυχώς αυτό σαμποτάρεται και από τις υπόλοιπες 7 παρατάξεις όλου, όπως καταλαβαίνετε, του πολιτικού φάσματος. Έχουμε κάνει πολύ λίγα πράγματα. Θέλουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα, γιατί το πιστεύουμε και επενδύουμε σε αυτό. Και το τρίτο στοιχείο που θα μπορούσε κάποιος να δει είναι την θεαματική βελτίωση των οικονομικών του Δήμου και γιατί κάναμε καλύτερη διαχείριση, η οποία αποτυπώνεται, αλλά και γιατί κατορθώσαμε και επιλύσαμε μια σειρά ζητήματα σε σχέση με αυτά. Τελειώνοντας τώρα με το Δήμο Εγάλεω, θέλω να αναφερθώ σε ένα πράγμα στα κεντρικά πολιτικά με τρεις λέξεις. Αν κάποιος ήταν αντικειμενικός παρατηρητής και ήθελε να δει τι κατάφερε η διακυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστερά τα 4 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, αναμφίβολα θα έλεγε ότι υπάρχει ένα πολύ θετικό κοινωνικό αποτύπωμα. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά για όποιον θέλει να δει τις κοινωνικές παροχές και το εύρος του πλέγματος που δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ότι είναι εντελώς σαφές ότι διαχειρίστηκε την κρίση σε μια κοινωνία με πάρα πολλά προβλήματα και υποκειμενικά και αντικειμενικά με κοινωνική και ταξική μεροληψία. Αν δείτε ποια στρώματα ήταν εκείνα που ωφελήθηκαν περισσότερο από τις ασκούμενες πολιτικές, πιστεύω ότι αυτό το πιστοποιεί. Ένα δεύτερο στοιχείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που σε αυτή τη χρονιά των πολλαπλών εκλογών, θα αναφερθώ και για λίγο επιγραμματικά και για αυτές, είναι το ζήτημα ότι έχουμε όλη αυτή την περίοδο μια διαρκή διάψευση προφητείων. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει στο πρώτο τρίμηνο, στο πρώτο πεντάμηνο, στο πρώτο εξάμηνο, στο χρόνο, στις εκλογές και στη δεύτερη αξιολόγηση, στην πρώτη αξιολόγηση, στην τρίτη αξιολόγηση, στην έξοδο από τα μνημόνια. Αυτή η καταστροφολογία, αν την γυρίσουμε, είναι το μεγαλύτερο προτέρημα του ΣΥΡΙΖΑ για τις επιτυχίες που έχει κάνει. Τελευταίο κατόρθωμα, εντός και εκτός εισαγωγικών, είναι η έξοδος στις αγορές πάρα πολύ επιτυχημένα. Μονάχα αναλυτές του επίπεδου της Νέας Δημοκρατίας και των εγχώριων οφιλελευθέρων θα θεωρούσαν η έξοδος με ένα 3,6% επιτόκιο από μια οικονομία που 8,5 χρόνια δεν έχει βγει στις αγορές, θα αποδημήτρησαν αναλυτικά, δεν θα πω τίποτα άλλο, ότι είναι κακό ποσοστό. Όταν προβλέπετε ότι ήδη το δεκαετές ομόλογο που θα πάμε θα είναι κατά από 4%. Και θα είναι κατά από 4% που αυτό το 4% δεν υπήρχε ούτε στις καλές εποχές της Ελλάδας. 4,05 είχαμε κλείσει το 2008. Τα λέω αυτά γιατί είναι μερικά στοιχεία, δεν από πολλά νούμερα, αλλά είναι ενδεικτικά το πόσο έχει βελτιωθεί. Έχει βελτιωθεί η κοινωνική ζωή? Όχι. Η πραγματική οικονομία θα αργήσει. Βγήκαμε από την πολύ σκληρή επιτροπία, έχουμε σκληρή επιτροπία μέχρι το 2021 και μετά το 2021 και εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση με τις συμμαχίες που έχουν κοινωνικό πολιτικό πρόσημο, αυτό θα είναι, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που λέμε ότι θέλουμε τις συνεργασίες και τους προοδευτικούς πόλους, τότε μονάχα μπορούμε να μιλάμε ότι θα υπάρξει μια ουσιαστική στροφή της ελληνικής κοινωνίας. Όλα τα νούμερα,
δείχνουν ότι πηγαίνουν προς τα εκεί, αρκεί να μην χάσουμε την ευκαιρία. Αρκεί να μην χάσουμε την ευκαιρία. Και η σημασία των εκλογών, των τεσσάρων εκλογών, όποτε και αν γίνουν, όποτε και αν γίνουν, είναι πρώτη προτεραιότητα είναι οι εθνικές εκλογές. Δεύτερη προτεραιότητα είναι οι ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Αν δεν έχουμε καταλάβει ότι αυτό το Ευρωκοινοβούλιο και αυτός ο σχετισμός στην Ευρώπη θα καθορίσει την Ευρώπη για τα επόμενα 10 χρόνια, στην οποία είμαστε μέλος, θέλουμε να παραμείνουμε μέλος και θέλουμε να παραμείνει η Ευρώπη. Θέλουμε να παραμείνει η Ευρώπη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό σημαίνει και υποχωρήσεις και συμβιβασμούς. Άρα, αν δεν ισχυροποιηθούν οι δυνάμεις του προοδευτικού πόλου στην Ευρώπη, θα έχουμε πάρα πολύ δύσκολα αποτελέσματα ανεξάρτητα από τις δικές μας επιτυχίες. Η τρίτη, πολύ υψηλά προτεραιότητα, σε κάθε περίπτωση, είναι οι περιφερειακές εκλογές. Οι περιφερειακές εκλογές στο σύνολό τους και ειδικά η περιφέρεια Αττικής. Όχι για την Ιρένα Ιδούρου, μόνο και μόνο υποψήφια, άρα ξέρετε υπάρχει αυτό που λέει πολύ μεγάλη αγάπη και συμπάθεια. Την ξέρω από 18 χρονών, υπήρξε μέλος της παράταξης μας 27 χρόνια, από 5 χρονών δηλαδή. Και θέλω να πω ότι μας δένουν πάρα πολλά και σε προσωπικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο. Και κοινές διαδρομές. Και θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα. Γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό η περιφέρεια Αττικής. Τα ανέφερε όλα η Ρένα. Θεωρώ ότι η Ρένα την καλύτερη, και όχι γιατί είναι φίλη μου. Έχω να τις προσάψω διάφορα πράγματα που έχουμε διαφωνίες. Αυτό όμως είναι στην αριστερά, ξέρετε, είμαστε ικανοί να μείνουμε στο 5% των διαφωνιών. Όχι, όχι, έτσι είναι. Να μείνουμε σε αυτό και να μηδενίσουμε το 95%. Να μηδενίσουμε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ λέω το εξής. Η Ρένα ήταν η καλύτερη περιφερειάρχης. Καλά, ήταν η πρώτη γυναίκα. Αλλά γενικά είναι σαν περιφερειάρχης καλύτερη γιατί αντιμετώπισε ένα πράγμα, μην το βλέπετε πολύ μικρό, την ισοτιμία. Και την καθαρή αντιμετώπιση, άρα τη δημοκρατία. Εφάρμοσε τη δημοκρατία όταν ασκεί η αριστερά τη διοίκηση. Όσοι έχουν ζήσει προηγούμενες περιόδους και εμείς έχουμε μακρά εμπειρία, θα σας πω ότι αυτό είναι πρωτοφανές. Και αυτό αναγνωρίζεται είτε μεγαλόφωνα είτε στα σιγανά από όλους τους δημάρχους που είναι του κυρίου Πατούλη. Ο κύριος Πατούλης είχε πάντα διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με αυτό, γιατί δεν είχε προνομιακή αντιμετώπιση. Ως Δήμαρχος Αμαρουσίου. Τα λέω αυτά γιατί λειτουργώντας έτσι αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Αν πιστέψουμε ότι επειδή είμαστε καλά παιδιά και κάνουμε πολύ καλά πράγματα, αυτά τα καταλαβαίνει ο κόσμος, αν δεν το αποδείξουμε του κόσμου ότι έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση στην καθημερινή μας ζωή και ταυτόχρονα στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, όταν εμείς ασκούμε διοίκηση και ένα μικρό κομμάτι εξουσίας, η περιφέρεια Αττικής ασκεί σημαντικό κομμάτι εξουσίας. Γιατί επειδή ήταν εκτός σχεδιασμού ότι θα την πάρει αριστερά, οι περιφέρειες έχουν πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στη διαχείριση του τρέχοντος κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Και ταυτόχρονα η περιφέρεια Αττικής, ακριβώς επειδή είναι η μισή χώρα, όπως είπε η Ρένα, διαχειρίζεται και δικά της κονδύλια πάρα πολύ σημαντικά. Και πιστεύω ότι η Ρένα τα διαχειρίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι ευκολίες του αναθέματος που υπάρχουν επειδή ήταν γυναίκα και στην αριστερά, το λέω και το γυναίκα γιατί έχει σημασία και αυτό στην πολιτική μας ζωή, ήταν τρομερές για τα πάντα. Ευθύνεται για ό,τι θέλετε, χωρίς να είναι δικιά της αρμοδιότητα, και εδώ μπαίνω σε ένα άλλο πρόβλημα της δικής μας αριστεράς. Τα περισσότερα λάθη που έχει κάνει η δική μας αριστερά τα έχει κάνει γιατί ήταν άσχετη. Είχε θεσμική άγνοια. Αντιμετώπισε και μπήκε σε ένα κράτος το οποίο δεν γνώριζε. Είχε μυθική εικόνα για τη λειτουργία αυτού του κράτους. Και το πλήρωσε. Μπήκε με τις καλύτερες προθέσεις, έδωσε πάρα πολύ αγώνα. Τα αποτελέσματα όμως στον ΙΗ, που λέγαμε στη φυσική, ήταν πολύ μικρό, γιατί δεν ήξερε πώς λειτουργεί η μηχανή. Και θέλω να πω, ανέφερε η Ρένα, υπάρχουν ένα υπέρ και δύο υπό που χαρακτηρίζουν όλη αυτή την περίοδο και την ελληνική πολιτική σκηνή και ιδιαίτερα την αυτοδιοίκηση. Υπεργραφειοκρατία, υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση. Πραγματικά υποστελέχωση. Αυτό που κέρδισε η αριστερά, το τι έκανε η αριστερά θα το πω μετά. Αλλά αυτό την οδήγησε σε ένα, η άγνοιά της για το βαθύ κράτος και στο πώς αυτό αντιδρά, σε συνδυασμό με τα γραφειοκρατία, να παραβλέψει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, δυσανάλογα μεγάλο, δεν είναι πλειοψηφία, κομμάτι των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο έχει ιδιωτικοποιήσει το δημόσιο τομέα.
και τον έχει ιδιωτικοποιήσει με τη σημασία ότι τον αντιμετωπίζει ως προσωπική βολή και όχι ως υπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου. Αν αυτό δεν το διαπιστώσουμε από την αρχή, δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την κοινωνία. Το λέω αυτό γιατί είναι κρίσιμο μέγεθος. Γιατί η αριστερά οφείλει αυτό που λέμε και ήταν μεγάλη η συμβολή το ότι υπήρξε η Ρένα στην περιφέρεια Αττικής, η διατήρηση του δημόσιου και του κοινωνικού χαρακτήρα πολύ σημαντικών δομών, υποδομών και λειτουργιών του κράτους και της αυτοδιοίκησης. Αυτά, αν τα ξεχάσουμε και νομίζουμε ότι είναι κάτι άλλο μακριά από εμάς, θα το βρούμε και θα το πληρώσουμε μπροστά μας. Παρ' όλα αυτά, αυτή η αριστερά, η οποία δεν ήξερε και συνεχώς μαθαίνει και μαθαίνουμε. Και μαθαίνουμε, μπορώ να πω σχετικά γρήγορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επαναλαμβάνουμε λάθη. Να είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε πολλά λάθη ακόμα. Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει μια διάθεση από όλους όσους άσκησαν, ασκούν και πιστεύω θα ασκήσουν διοίκηση για να πετύχουν το καλύτερο. Έτσι, αυτή η αριστερά σε σχέση με τους Δήμους έλυσε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα? Τους κόκκινους Δήμους. Όχι κόκκινους από άψη αριστεράς, κόκκινους ως χρεοκοπημένους Δήμους. Και λύνοντας το πρόβλημα των κόκκινων Δήμων και δίνοντας διεξόδους, απέτρεψε την ιδιωτικοποίηση μεγάλου κομματιού των υπηρεσιών τους. Αυτό το ξεχνάμε. Το σχέδιο ήτανε, χρεοκοπούν οι Δήμοι, άρα μεταφέρεται στον ιδιωτικό τομέα ένα συγκεκριμένη λειτουργία, συγκεκριμένη δομή. Αυτό το σχέδιο το απέτρεψε αριστερά. Δίνοντας ταυτόχρονα με τα ληξιπρόθεσμα χρέη των Δήμων, που είναι χρέη από κακή διαχείριση, εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός μετά από σχεδόν 30 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, 24-25 χρόνια τα οποία έχω και διοικητική εμπειρία από την εποχή του Γιάννη Μιστακόπουλου στο Εργάλιο, είμαστε εκτός Βουλής, ο μεγαλύτερος δήμος του συνασπισμού, που πήρε, να λέω με μεγάλη ευκολία ότι υπήρξε διαφθορά και διαπλοκή του βαθμού που λέμε ότι είναι διεφθαρμένη. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Όχι γιατί δεν υπάρχουν τα στοιχεία αυτά, αλλά δεν είναι το χαρακτηριστικό. Υπάρχει μια κακοδιαχείριση, γιατί υπάρχουν πολύ χαμηλό επίπεδο ποιοτικό των υπηρεσιών και ταυτόχρονα των αιρετών. Αυτούς που εκλέγουμε εμείς δηλαδή. Γιατί δεν φταίει κανένας άλλος γι' αυτό. Έτσι, το λέω γιατί εκλέγονται. Όταν ακούω να λένε ότι αυτός ο δήμαρχος είναι κακός, αλλά παίρνει 4 τετραετίες 55%, δεν είναι ο δήμαρχος κακός, είναι και άλλοι που τον ψηφίζουν. Τα λέω αυτά γιατί ξεχνάμε μερικά πράγματα. Η αριστερά με τα ληξιπρόθεσμα χρέη έδωσε τη δυνατότητα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο να μπορέσει να ανασάνει και να λειτουργήσει αυτοδιοίκηση. Η κοινοφελής εργασία. Η κοινοφελής εργασία, στην οποία να πω ότι από τα πεντάμινα που δεν είχαν δικαίωμα να μπαίνουν σε ταμείο ανεργίας, το έκανε οκτάμινο αυτή η κακή αριστερά. Και έδωσε και ένσημο, ενώ δεν υπήρχε ένσημο. Δεν μπορούσε να κάνει μόνιμες θέσεις, δεν κάναμε τον σοσιαλισμό σε μια χρεοκοπημένη χώρα, γιατί η χρεοκοπημένη χώρα ήταν η Ελλάδα. 29% μείωση του ΑΕΠ η Συρία μετά από 6 χρόνια πόλεμο, 25% μετά από 5 χρόνια πόλεμο η Ελλάδα. Οικονομικό. Υπάρχει ένα πράγμα με την κοινοφελή εργασία. Η αριστερά έδωσε τη δυνατότητα στην απαγόρευση που υπήρχε στους Δήμους αλλά και σε άλλες υπηρεσίες να λειτουργήσουν. Και λειτουργήσαν. Με δυσκολίες. Επειδή αυτή η αριστερά αύξησε τις επιχορηγίες των παιδικών σταθμών και σήμερα είναι περισσότερα κατά 60% τα παιδιά που χρηματοδοτείται το να παραμείνουν στους παιδικούς σταθμούς και κυρίως πια με εθνικούς πόρους. Η συγχρηματοδότηση είναι ένα μικρό ποσοστό για να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι, γιατί υπάρχουν κάποιες δυσκολίες θεσμικές. Όταν μπόρεσε αυτή η αριστερά και στάθηκε στα πόδια της και μπορούσε να κάνει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κάνει το φιλόδημο 1, το φιλόδημο 2, το 3, το 4, προκειμένου να καλύψει ανάγκες με πολύ πιο απλή διαδικασία, γιατί αυτή η αριστερά έκανε και το 44-12. Και ψάχνουμε να βρούμε πόσες διαδικασίες, 62, 68, 54, 48 στάδια, για να γίνει ένα έργο. Τα κάναμε και αυτά. Για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Με το φιλόδημο κάνει ένα επενδυτικό σχέδιο 2,5 δισεκατομμυρίων, το οποίο έχει πολύ αργή απορρόφηση λόγω της γραφειοκρατίας και της αδυναμίας της υποστελέχωσης που έχουν οι Δήμοι, αλλά κάνει ένα πολύ σημαντικό έργο για την άμβληση αυτών που πρέπει να κάνει η αριστερά. Η αριστερά είχε σαν στόχο και έχει σαν στόχο την παροχή μέσω της αυτοδιοίκησης, την παροχή ίδιας ποιότητας υπηρεσιών για όλους τους κατοίκους σε όλη την επικράτεια. Για να γίνει αυτό πρέπει να αμβληθούν τεράστιες
ενδοδημοτικές, ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές αντιθέσεις. Και αυτό το κάνει σήμερα αυτή η αριστερά, η οποία δεν ήξερε πολλά πράγματα, αλλά έκανε κάποια ζητήματα και αρχίζει αυτό το πράγμα να έχει αυτά αποτελέσματα για τη λειτουργία και τις υποδομές σε όλη τη χώρα. Και όχι ως πελατειακή αντιμετώπιση, με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Η κοινοφελής εργασία στο Γάλλο πήρε πολύ λιγότερο από το Αγρίνιο, αλλά γιατί έτσι έδιναν οι κοινωνικοί δείκτες. Η Ρένα δεν μας χάρισε κανένα έργο, παρά τις φιλίες με τη Ρένα και το έχουμε και μέσα. Εμείς έχουμε και τον Θόδωρο που είναι πρόεδρος του Ιερού Συμβουλίου και είναι κυνεγαλιώτης. Δεν πήραμε κάτι. Υποβάλαμε προτάσεις ολοκληρωμένες, μας ταλαιπώρησαν σε κάποια πράγματα και μας ταλαιπωρούν ακόμα, αλλά δεν πειράζει. Αυτά είναι μέσα στη ζωή και εγώ χαίρομαι και έχω κατηγορηθεί από τους αντιπάλους μας γι' αυτό το ότι δεν παίρνω παραπάνω από αυτά που πρέπει να πάρω. Δεν θέλω να πάρω παραπάνω από αυτά. Τα πήραμε γιατί κάναμε προτάσεις, Μάκη. Όχι, γιατί κάναμε προτάσεις. Εγώ δεν λέω κάτι. Καταρχήν δεν υπάρχει ένας άξιος. Το είπε και η Ρένα, το λέω και εγώ. Δεν υπάρχουν one man show. Υπάρχουν πάντα ομάδες. Πάντα κερδίζουν οι ομάδες. Αυτό είναι δεδομένο. Έχουμε την τύχη να έχουμε τον Τσίπρα πρωθυπουργό, αλλά δεν είναι μόνο Τσίπρας. Υπάρχει μια εξαιρετική ομάδα υπουργών η οποία στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Μην ξαναγυρίσουμε σε παλιές εποχές για προσωπηλατρείας αριστεράς. Εγώ είμαι κάθετα αντίθετος σε αυτές τις ηλικίες και στο μεσιανισμό. Ταυτόχρονα αυτή η αριστερά προχώρησε με τον Γκλισθένη μια βαθιά τομή δημοκρατίας. Φέροντας την απλή αναλογική μπροστά, σε αυτά που είχε δεσμευτεί, το έκανε και ταυτόχρονα έδωσε δυνατότητες, γιατί στο Γκλισθένη χάσαμε τη συζήτηση, για ένα εξαιρετικές δυνατότητες αναπτυξιακές που δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα. Αυτοί που θέλανε την τοπική αυτοδιοίκηση για ανάπτυξη, δεν τις είχαν δώσει εργαλεία για να μπει στην ενεργειακή διαχείριση, το απαγορεύανε. Είπε προηγουμένως η Ρένα του τι αντιστάσεις βρήκε όταν μπήκε στα νοσοκομεία. Ο Μπακογιάννης έδωσε 7 εκατομμύρια και έγινε viral. Η Ρένα που έδωσε 40, λειτουργήσε 20, πλήρωσε υποδομές. Αυτό ήταν άγνωστο. Άγνωστο. Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα το οποίο παίζουμε και ξεκινήσαμε στην πραγματική αναθεώρηση. Ξεκινήσαμε σωστά επικεντρώνοντας στο άρθρο 86. Ευτυχώς και με παρεμβάσεις δικές μας και της κοινοβουλευτικής μας ομάδας θα διευρυνθεί. Και θα μπουν ζητήματα τα οποία βάζουν το ζήτημα της αλλαγής λειτουργίας του κράτους. Την αλλαγή της θέσης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχω να σας πω έναν αφορισμό. Ότι χωρίς αποκέντρωση και δημοκρατία δεν υπάρχει ανάπτυξη. Αν δείτε με οποιοδήποτε κριτήριο θέλετε ποιες χώρες είναι αναπτυγμένες, δεν είναι ποτέ, και μάλιστα αναπτυγμένες που να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα, που να λειτουργεί αυτό για την κοινωνία τους, είναι πάντα οι χώρες που λειτουργούν με πιο αποκεντρωτικό σύστημα. Αυτό το πράγμα η αριστερά, η οποία θίτευε στο σταλινισμό που είμαστε εμείς, παράδοσή μας, το ξεχνάει πολλές φορές. Αν το καταλάβει, και δεν έχει σημασία ποιος ασκεί από την αριστερά. Από μόνοι τους οι θεσμοί διαμορφώνουν συνειδήσεις και ευθύνες. Άρα είναι σωστό το ότι η κοινοβουλευτική ομάδα πρότεινε και το Υπουργείο Εσωτερικών μια σειρά τροποποιήσεις στο συνταγματικό πλαίσιο, γιατί έτσι θα γίνει. Από τη στιγμή που λειτουργούμε σε κοινοβουλευτικό πλαίσιο, δεν θα είμαστε ΣΑΗ στην κυβέρνηση όπως είμαστε μόνοι μας. Εγώ πιστεύω θα είμαστε για πολλά χρόνια, αλλά από ένα σημείο και μετά, και με τους νόμους που έχουμε ψηφίσει, σε συνεργασία με άλλους. Άρα θα πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε και εντός των θεσμών. Αυτό που θέλω να πω και είναι πολύ σημαντικό και εκείνοι οι 8.500 της Ρένας, το οποίο είναι άδικο βέβαια, γιατί αυτό που κατόρθωσε αυτή η κακιά αριστερά είναι να εξασφαλίσει ότι τα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουν οι δημότες μπορούν από τη στιγμή που καλύπτονται από τους Δήμους να καλύψουν και θέσεις εργασίας. Έτσι προκηρύχθηκαν οι 8.500 θέσεις. Είναι από τα τέλη, τα δημοτικά, τα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουν για την καθαριότητα οι δημότες. Αυτό το κέρδισε στην περίοδο Σκουλέτη εκτός των θεσμών. Να μην υπολογίζεται στο ένα προς ένα. Και μην ξεχνάμε, το κ. Μητσοτάκης το λέει και τώρα, 1:5 παντού. Που σημαίνει ιδιωτικοποίηση. Και άλλα πράγματα μας λέει ο κ. Μητσοτάκης, δεν ασχοληθώ με αυτό. Και τέλος, αυτή η αριστερά σε σχέση με τους Δήμους, πάντα λέω, το τι θετικό έκανε, και όχι μόνο για τους Δήμους, επέβαλε το συγκοινωνιακό ισοδύναμο. Αυτό ήταν αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και σε μια χώρα που θα πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη χώρα. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη με αυτό το αρχιπέλαγος, με αυτές τις ακτογραμμές και με αυτούς τους ορεινούς όγκους. Δεν είμαστε μια τυπική ευρωπαϊκή χώρα. Και αυτό προϋποθέτει σημαντικές αλλαγές και λειτουργίες.
Η ενδοδημοτική αποκέντρωση που προκρίνει ο κλεισθενής είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Αρκεί να υπάρξουν χρήματα για να υποστηριχθεί. Τι ψυχή. Του του Ρουβίκονα στην εκδήλωση, μπράβο. Στο Γάλλο με δούρου και πίτσα, εμένα με ξέρεσαι. Με φωνάζουν οι εργαζόμενοι δικοί μου γιατί δεν ήταν το 14ο. Ναι. Του Ρουβίκου. Υπάρχει ένα πράγμα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Ότι εντάξει, το απέτρεψαν οι δυνάμεις ασφαλείας. Του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, όχι οι δυνάμεις ασφαλείας του κράτους. Υπάρχει ένα ζήτημα. Ότι μπορέσαμε και κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Θέλουμε τη δυνατότητα να μας δώσει ο κόσμος τη δυνατότητα να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Από αυτά θα κρυφτούμε. Από το να κάνουμε περισσότερα. Και πιστεύω ότι παρά τα λάθη που θα βρείτε, παρά πράγματα που θα έπρεπε να είχαν γίνει καλύτερα και μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερα, θα πρέπει να στηριχθεί η προσπάθεια και εγώ λέω ένα πράγμα. Πρέπει να πάμε αυτή τη χρονιά με νίκες παντού για να εξασφαλίσουμε την πορεία που έχει ο καθένας στην περιοχή του, στην περιφέρειά του, στη χώρα και στην Ευρώπη. Να είστε καλά.